Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε? Καλημέρα ή καλησπέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι η χρήση της πρόθεσης μετά με γενική. Ναι, μετά. Στην σύγχρονη ελληνική, στη νέα ελληνική, χρησιμοποιούμε την πρόθεση μετά με αιτιατική. Δηλαδή, αν θέλουμε να δηλώσουμε το χρόνο, λέμε για παράδειγμα, θα περάσω από το σπίτι σου μετά την δουλειά. Είναι η δουλειά, μετά από την δουλειά θα περάσω από το σπίτι σου. Ή το σπίτι μου βρίσκεται μετά το βενζινάδικο. Είναι το βενζινάδικο και το σπίτι μου είναι μετά από το βενζινάδικο. Όμως, υπήρχε παλιότερα και μία χρήση της πρόθεσης μετά με γενική. Και αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα γι' αυτό, μπορείτε να μείνετε μαζί μου μετά από μία μικρή βόλτα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις και μεταβίας προλαβαίνω να ετοιμάσω αυτό το βιντεάκι μεταξύ δύο ταξιδιών. Μεταβίας, με βία δηλαδή, αλλά δεν χρησιμοποιούμε την έκφραση με βία. Λέμε μεταβίας και εννοούμε με δυσκολία, με πολλή προσπάθεια. Και συνήθως δεν λέμε μόνο μεταβίας, αλλά λέμε μόλις και μεταβίας προλαβαίνω να κάνω κάτι ή πρόλαβα να κάνω κάτι. Στο προηγούμενο βίντεο, που ήταν αυτό για τα αθλήματα των Ολυμπιακών, τα αθλήματα στίβου, ένα από τα αθλήματα τα οποία ανέφερα ήταν ο δρόμος μετ εμποδίων. Αυτό το μετ είναι το μετά το οποίο έχει στο τέλος, ο δρόμος με εμπόδια, δηλαδή σημαίνει αυτό. Τα εμπόδια των εμποδίων, γενική, δρόμος με εμποδίων. Εγώ αυτή την περίοδο έχω άδεια από τη δουλειά μου. Είναι οι μέρες τις οποίες μπορεί κανείς να κάθεται ή έχει το δικαίωμα να μην εργάζεται. Όμως πληρώνεται κανονικά. Αυτό στα ελληνικά είναι η άδεια. Έχω μέρος της κανονικής ετήσιας άδειάς μου και επειδή αυτή την άδεια την πληρώνεται κανείς, την λέμε, την ονομάζουμε άδεια μετ αποδοχών, μεταποδοχών, με αποδοχές. Αποδοχές είναι τα χρήματα που παίρνει κανείς από τη δουλειά του. Παρότι όμως είμαι σε άδεια, με τα χαράς ετοιμάζω βίντεο για σας που ενδιαφέρεστε για την ελληνική γλώσσα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τα παρακολουθείτε, όταν σας φαίνονται χρήσιμα. Με τα χαράς σημαίνει με χαρά. Αυτές οι εκφράσεις είναι εκφράσεις που έμειναν από τις παλιότερες μορφές της γλώσσας και τις οποίες όμως χρησιμοποιούμε. Δεν είναι κάτι σπάνιο δηλαδή. Υπάρχουν όμως και μερικές από αυτές που όταν τις χρησιμοποιούμε δίνουν στο λόγο μας μία πιο επίσημη χρειά, ένα πιο λόγιο ύφος και μερικές φορές τις χρησιμοποιούμε ακριβώς για να δείξουμε ότι χρησιμοποιούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις εκφράσεις, μερικές φορές
τις χρησιμοποιούμε για να ηρωνευτούμε, για να κοροϊδέψουμε. Τι εννοώ? Μπορώ να πω, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη θέση του για να προωθήσει δικά του συμφέροντα. Το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως. Μετά λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας τι λέω, γνωρίζοντας τη βαρύτητα και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τα λεγόμενά μου. Μετά λόγου γνώσεως, λοιπόν, είναι μία έκφραση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε λίγο πιο επίσημο το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούμε. Μπορώ να πω, κατάφερα να τελειώσω την εργασία μου μετά κόπων και βασάνων ή μετά βασάνων και κόπων, που σημαίνει, είπαμε, αν αντικαταστήσουμε το μετά με το με και έχουμε την αιτιατική, σημαίνει με κόπους και βάσανα. Δηλαδή, κατάφερα να τελειώσω την εργασία μου, αλλά μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από πολλούς κόπους και πολλές δυσκολίες. Παίζει βιντεοπαιχνίδια μεταμανίας. Ξυπνάει το πρωί και κάθεται μπροστά στον υπολογιστή. Με μανία. Μετά μανίας. Και πότε, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκφράσεις αυτές για να ηρωνευτούμε, να σατιρίσουμε κάτι. Παράδειγμα, αν πω σε έναν φίλο μου, κολλητό, ότι πήγα στο γάμο μετά του συζύγου μου. Κανονικά θα πω πήγα στο γάμο με τον άντρα μου ή με τον σύζυγό μου, αν δεν μιλάω σε κάποιον πολύ φίλο. Όμως αν πω μετά του συζύγου μου, αυτό γίνεται υπερβολικά επίσημο για να το πω σε έναν φίλο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχω μία διάθεση να παίξω με τη γλώσσα λιγάκι. Τώρα που είναι ακόμη πρόσφατο το γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτό που μπορεί να ακούσει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι κατά την επιστροφή τους από τους αγώνες, οι αθλητές έγιναν δεκτοί μεταβαΐων και κλάδων. Μεταβαΐων και κλάδων. Βάγια, λέμε αυτά τα φυτά, υπάρχει και στην Κρήτη μια περιοχή, το Βάι που πήρε το όνομά του, είναι οι φοινικές δηλαδή. Κλάδος είναι το κλαδί, ουσιαστικά με κλαδιά και με βάγια. Αυτό είναι μια εικόνα παρμένη από την βίβλο. Ο Ιησούς έγινε δεκτός από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ με κλαδιά από βάγια. Και όταν λέμε ότι κάποιος γίνεται δεκτός μεταβαΐων και κλάδων, σημαίνει με τιμές, μια τιμητική υποδοχή του έγινε. Όμως μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή επίσης για να αυτοσαρκαστώ, για παράδειγμα. Πήγα στην εκδήλωση και έγινα δεκτή μεταβαΐων και κλάδων. Υποδέχτηκαν με πολλές τιμές, που μπορεί να το λέω για να αστειευτώ με μια κατάσταση. Μια πολύ συνηθισμένη απειλή, παλιότερα τουλάχιστον, ήταν το «θα φας ξύλο μετά μουσικής». Το «τρώω ξύλο», το θυμάστε έτσι από το βίντεο με το «τρώω». «Θα φας ξύλο μετά μουσικής» σημαίνει ότι θα σε δείρω πανηγυρικά, πολύ δηλαδή, θα σε δείρω και θα το ευχαριστηθώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ξύλο μετά μουσικής. Μάλλον σημαίνει πολύ ξύλο. Θα βάλω ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία κάτω για να το ακούσετε αυτό συγκεκριμένα. Και για το τέλος, σας έχω μία έκφραση πολύ ωραία που τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Μπορώ να πω, το Σαββατοκύριακο έχω μία δουλειά στη Χαλκιδική. Θα μείνω σε ένα ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα. Οπότε θα μπορώ να κάνω και τις βουτιές μου
το πρωί νωρίς ή αργά το απόγευμα. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Τερπνό είναι αυτό που με τέρπει, που μου δίνει ευχαρίστηση. Η τέρψη είναι η ευχαρίστηση. Και το ωφέλιμο είναι αυτό από το οποίο έχω κάποιο κέρδος, οποιασδήποτε μορφής κέρδος. Οπότε, όταν συνδυάζω το τερπνόν, το ευχάριστο, μετά του, μαζί με το ωφέλιμο, μετά του ωφελήμου, έχω τον τέλειο συνδυασμό. Και δουλειά και θάλασσα. Τέλεια, σούπερ. Ελπίζω και εσείς να περάσετε ωραία αυτή την εβδομάδα και ελπίζω να έχω τη δυνατότητα και την επόμενη εβδομάδα να σας ετοιμάσω ένα ακόμη βίντεο. Ελπίζω πως σας άρεσε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι εσείς θεωρείτε ότι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Θα χαρώ να το διαβάσω. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!